Κάποτε ο Κιλιανέ Παπέ βλέπει τον Μέση από τον καναπέ. Τώρα ο ίδιο ανάγκασε τον Μέση να τον κοιτά από τον καναπέ στην εξέλιξη του Champions Λίγκ. Και μην νομίζετε, το ίδιο έκανε και ο Χάλαντ όταν κοιτούσε τον Ρονάλντο από τον καναπέ του. Τώρα ο Κριστιανό θα κοιτά τον ε, Θηριώδη, Νορβηγό, και αυτό από τον καναπέ του. Για ρίξτε μια ματιά, πώ θα μπορούσαν να είναι οι παίκτε, τα αστέρια των ομάδων, παίζοντα μπάσκετ με τη φανελά τη Λίβερπουλ. Basket, ο Σαλάχ με την περίφημη φανέλα της Μπαρτσελώνα, ο Μέση με την φανέλα της Μίλαν Μπάσκετ και όχι της Αρμάνη, ο Ιμπραϊμόβιτς, ο Χάλαντ με τη φανέλα Μπάσκετ της Ντόρτμουντ, ο Κλιάνε Παπέ της Παρίσ Εζερμέν, ο Λουκάκου της Ίντερ και ο Ρονάλντο της Γιουβέντους. 21 και 20 αποτυχημένες χρονιές για τον Μέση και με αποκλεισμούς οδυνηρούς. Το ίδιο ίσχυε και για την περίοδο 19-18 από Λίβερπουλ και Ρώμα και για την περίοδο 16-17 τη ζευγαρώνει τις αποτυχημένες χρονιές ο Μέση τα τελευταία χρόνια και τώρα παίρνει τα μπαγκάζια του και επιστρέφει αλλά για πού. Για Βαρκελόνη αλλά και για άλλους προϊσμούς ίσως Παρίσι, ίσως Μάντζεστερ, ίσως κάπου αλλού. Ο Πέπε ήταν αυτός που εμπόδισε το Ρονάλντο ο Χάλαντ έκανε το καθήκον του και η Τσέλσι το δικό της όπως και ο Νάβας το δικό του αποκρούοντας πέναλτι του Μέση στον αγώνα με την Παρί. Και οι δυο τους, Ρονάλντο και Μέση, θυμούνται παλαιές εποχές αλλά το τρένο του Champions League φεύγει για αυτούς. Ο Έλι Χάλαντ πέτυχε 20 γκολ και είναι μόλις 20 ετών. Για να ρίξουμε μια ματιά όμως τι έκαναν οι υπόλοιποι στα 20 τους. Ο Ρονάλντο δεν είχε για παράδειγμα κανένα γκολ. Ο Μέση μόλις 4. Ο Λεβαντόφσκι 6 στα 24, ο Σουάρες 7 γκολ στα 28, ο Νειμάρ 6 γκολ στα 22, ο Εμπαπέ 9 γκολ στα 18 και οι δυο τους τώρα Χάλαντ και Εμπαπέ φαίνεται να εκθρονίζουν Μέση και Ρονάλντο.